Αγωνία και απογοήτευση από τον τρόπο που διεξάγονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα, εκφράζει μια μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου στο Ρέθυμνο μέσω επιστολής που απέστειλε στην Ελμέρ ζητώντας βοήθεια. Η μαθήτρια περιγράφει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο όσα συμβαίνουν με τις χρεώσεις που αναγκάζονται να πληρώσουν οι μαθητές που δεν έχουν σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ ή που δεν έχουν γρήγορη σύνδεση και είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν δεδομένα για να παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματά τους. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ίδια, εντοπίζεται μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οπότε και αναγκάστηκε να αγοράζει δεδομένα, καθώς οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν της έδιναν καμία απάντηση. Δεν γνωρίζω τι άλλαξε ούτε γιατί. Το μόνο που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι δικαιούμαι, όπως όλοι οι μαθητές, να μπορώ να παρακολουθώ τα μαθήματά μου χωρίς να χρειάζεται να δίνω μια περιουσία στην αγορά δεδομένων κάθε λίγο και λιγάκι. Γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, καθώς δεν μπορώ να εμπιστευτώ το Υπουργείο που δείχνει συνεχώς με κάθε καινούργια απόφασή του ότι δεν υπολογίζει καθόλου τους μαθητές, επισημαίνει μεταξύ άλλων η ρεθυμιώτησα μαθήτρια. Η δευτεροβάθμια εδώ μας είχε απαντήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ουσιαστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Τα σχολεία δεν στέλνουν στοιχεία γιατί δεν θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως αποκαλύπτει στην Κρήτη TV η Δέσποινα Νικολάου, στο Ρέθυμνο η πλειοψηφία των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνει μάθημα μέσω κινητών τηλεφώνων ή ακόμα και σταθερών, αφού δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, τουλάχιστον εδώ στο νομό Ρέθυμνου, έρχεται σε επαφή με τους καθηγητές και με το μάθημα μέσω από τα κινητά. Πόσο μάθημα μπορεί να γίνει έτσι, δεν ξέρω. Το άλλο, εγώ έχω μαθητές που κάνουν μάθημα από το σταθερό τους τηλέφωνο. Η σύνδεση στο σπίτι τους, ας πούμε, στην περιοχή που μένουν είναι άθλια. Δεν έχουν καλό ίντερνετ και μπαίνουν από το σταθερό. Ακούνε δηλαδή το μάθημα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, αυτό που αξιώνουν είναι να επιστρέψουν άμεσα στις σχολικές αίθουσες. Δεν πάει άλλο. Τα παιδιά και εμείς, εκπαιδευτικοί και οι γονείς, έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν είναι μάθημα αυτό που γίνεται. Μέσα από το κινητό και από την οθόνη. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν μαθητές, ειδικά της τρίτης λυκείου, που μπορεί να κάθονται μπροστά στον υπολογιστή πάνω από 10 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, είναι απτάγραφα αυτό το πράγμα.